Να συνεχίσουμε εμείς αυτό το σημείο, περνώντας το κεντρικό πολιτικό πλαίσιο. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας τον επικεφαλή της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την πόλη της Καλαμάτας. Συνδυαστικά, θα λέει κανείς, από αυτήν την ημέρα βγαίνουν μια σειρά από μηνύματα. Μηνύματα που έχουν να κάνουν και με την πορεία της χώρας μας. Έχουν μια επίκαιρη διάσταση. Αν μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια μεταμνημονιακή περίοδο, σε μια περίοδο ελευθερίας κινήσεων. Καταρχάς θέλω να τιμήσω την επέτειο αυτή. Είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος για την Ελλάδα. Η αφετηρία, το ξεκίνημα της Επανάστασης του 21, της Επανάστασης που διαμόρφωσε το νέο ελληνικό κράτος, είναι μεγάλη στιγμή για τη χώρα. Εγώ θα έλεγα και για την Ευρώπη. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η επέτειος σήμερα και τις επόμενες μέρες, διότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Άκρος επίκαιρη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταγγελία των όσων συμβαίνουν σήμερα από αυτήν την μεγάλη επανάσταση του 21. Και θα έλεγα, όσο και να φανεί τολμηρό ίσως, ότι χρειαζόμαστε και τώρα ένα νέο 21. Ένα νέο 21 ενάντια στο ραγιαδισμό και ενάντια στους νέους κοτσαμπάσιδες και νενέκους οι οποίοι κυβερνάνε τη χώρα μας. Ποιοι είναι αυτοί, και επειδή το προσδιορίζεται στο κυβερνάνε τη χώρα μας, εγώ θα ήθελα μια μεγαλύτερη έτσι προσέγγιση για το πώς ακριβώς το αντιλαμβάνεστε και αν όντως μιλάμε σήμερα για μια τέτοια ανελευθερία, να το πω. Σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε, ελευθερία τότε, ελευθερία και τώρα. Και νομίζω ότι αυτοί που μας ακούν το καταλαβαίνουν. Ότι αυτές οι δύο έννοιες συνδέονται με το 21 και με τη σημερινή κατάσταση. Εθνική απελευθέρωση τότε και με άλλους όρους εθνική και κοινωνική απελευθέρωση τώρα, διότι όπως και να το κάνουμε, η χώρα μας βρίσκεται κάτω από μια κατοχή, ιδιόμορφη κατοχή. Είμαστε μισοαπικία, για να μην πω απικία καθαρά και μάλιστα της χειρότερης μορφής. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει χάσει κάθε ίχνος εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Και σε αυτές τις στιγμές, ξέρετε, εμφανίζονται αυτοί που σου λέει «Μα εμείς, μια μικρή χώρα, με ποιους θα τα βάλουμε, με τους μεγάλους της γης». Σκεφτείτε αν λέγαν το ίδιο και ο Κολοκοτρώνης και ο Παπαφλέσσας. Πού θα βρισκόμαστε σήμερα. Η Ελλάδα θα ήταν κάτω από έναν ιδιόμορφο ζυγό. Δεν ξέρω αν ήταν τουρκικός, αλλά θα είχε ζυγό. Δεν θα είχε εθνική ανεξαρτησία ποτέ. Δεν θα είχε διαμορφωθεί το νέο ελληνικό κράτος. Επομένως, εδώ αυτά τα μεγάλα αιτήματα, αυτές οι μεγάλες, το μεγάλο προσκλητήριο του 21, είναι προσκλητήριο ελευθερίας, εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, είναι προσκλητήριο αγώνα, αφύπνισης. Δεν είναι να κάνουμε ευχολόγια απλώς και να τιμούμε τυπικά την επέτειο. Με πράξεις τιμούμε αυτές τις μεγάλες επαναστάσεις που συγκρότησαν την Ελλάδα μας. Είμαστε με πράξεις και με έργα. Όχι με τον καναπέ, με λόγια. Και χρόνια πολλά και για ένα διήμερο το αξιοποιούμε να πάμε μια εκδρομή. Και κατά τα άλλα να μην βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Να μην βλέπουμε ούτε μπροστά τη μύτη μας. Να μην βλέπουμε ότι διώχουμε τα παιδιά μας από αυτή τη χώρα. Να μην βλέπουμε ότι άλλοι καθορίζουν το μέλλον μας. Ότι ποτέ μια χώρα με προστάτες δεν πρόκοψε και δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τα δόκανα οποιασδήποτε κρίσης. Αυτά είναι τα μηνύματα που πρέπει να στείλουμε. Πρώτα απ' όλα να τα προσλάβει νεολαία αυτά τα μηνύματα. Αλλά δεν θα τα προσλάβει όταν βλέπει την υποκρισία των μεγάλων. Όταν βλέπει ότι όλα τούτα είναι τυπικά λόγια. Αναμνήσεις οι οποίες μάλιστα τις κουβαλάμε ή τις αναπαράγουμε με έναν τρόπο πολλές φορές περιφρονητικό για όσους θυσιάστηκαν για να είναι ελεύθερη η Ελλάδα και να τη σκλαβώσουμε εμείς, ιδιαίτερα τα τελευταία
μνημονιακά χρόνια. Είμαστε όμως σε μια μεταμνημονιακή Ελλάδα. Έτσι υπολογίζει η κυβέρνηση και έτσι υποστηρίζει, υπό την έννοια ότι τελείωσαν τα μνημόνια, μπήκαμε σε μια νέα φάση. Ποια είναι αυτή η νέα φάση? Η νέα φάση, πρώτα απ' όλα αυτή η μεταμνημονιακή κατάσταση της Ελλάδας είναι φαρσοκομωδία, δεν υπάρχει αυτή. Μόνο στραβοί και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να βλέπουν την πραγματικότητα ή έχουν συμφέρον να μην τη βλέπουν, λένε ότι η Ελλάδα έφυγε από τα μνημόνια. Τρανή απόδειξη για αυτό που λέω είναι ο νόμος για την δίθεν προστασία της πρώτης κατοικίας. Βλέπετε τι γίνεται. Λέει η κυβέρνηση ότι έχω αποφασίσει. Έχω κάνει και μια συμφωνία, υποτίθεται, με τις τράπεζες, κακιά ώρα συμφωνία βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να την νομοθετήσει. Θέλει την έγκριση των θεσμών. Πώς έχουμε φύγει λοιπόν από τα μνημόνια? Έχουμε φύγει από πουθενά. Είμαστε μνημονιοκρατία, συνεχίζεται. Μόνο που είναι χειρότερη από την τυπική περίοδο που είμαστε στα μνημόνια. Γιατί? Γιατί είναι χειρότερη. Για τον απλό λόγο ότι τώρα δεν παίρνουμε τα δάνεια των θεσμών με χαμηλό επιτόκιο. Υποχρεωνόμεθα να βγούμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με 4% επιτόκιο. Ληστρικό επιτόκιο. Δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει μπροστά με 4% επιτόκιο όταν έχει ανάπτυξη η οποία με το ζόρι φτάνει το 1%, 1% τώρα, η οποία είναι στασιμότητα στην ουσία. Αν πληρώνει 4% για τα επιτόκια των δανείων, καταλαβαίνετε ότι θα βουλιάξει η χώρα. Βουλιάζει. Ναι, δεν έχει κανένα μέλλον. Καμιά προοπτική. Τι επιλογές έχουμε όμως είναι το ερώτημα. Και αν έχουμε επιλογές ουσιαστικά. Πώς δεν έχουμε επιλογές? Η Ελλάδα δεν έπρεπε να μπει καν στα μνημόνια. Καθόλου. Δεν χρειαζόταν να μπει. Δεν ήταν απαραίτητο να μπει. Βλέπετε τι είπε και ο Σόιμπλε τώρα. Ο Σόιμπλε, πρωτεργάτης της μνημονιακής της Ελλάδας, βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν ήθελα, λέει, να μπει η Ελλάδα στα μνημόνια αυτά, διότι δεν θα μπορούσε να τα αντέξει και δεν θα μπορούσε να έχει καμιά διέξοδο στο πρόγραμμα. Και αυτό δεν το έλεγε μόνο ο Σόιμπλε, το λέγανε όλοι οι επιφανείς Γερμανείς οικονομολόγοι. Και λέει ο Σόιμπλε, εγώ θα είχα επιλογή και το έλεγα αυτό, ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να βγει από την Ευρωζώνη έστω για 5 χρόνια, προκειμένου να κάνει και υποτίμηση του νομίσματος, να αποκτήσει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής και επομένως να προχωρήσει στη σταθεροποίηση, σε μια σταθεροποίηση η οποία δεν θα ρίχνει όλα τα βάρη στους μισθούς και συντάξεις, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο που δεν αντέχει ούτε η δημοκρατία, είπε. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί δεν έγινε? Για 2 λόγους. Σοβαρούς λόγους βεβαίως για τους Ευρωπαίους απικιοκράτες και πρωτεργάτης αυτό το δρόμο ήταν η Μέρκελ. Τι ήταν, και ήταν οι 2 λόγοι? Πρώτον, του λένε, αν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη μπορεί να έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων και αποσταθεροποίησης και με τις άλλες χώρες και επομένως να διαλυθεί όλο το ευρωζωνικό οικοδόμημα, το οποίο άλλωστε είναι σάπιο και το οποίο δεν αντέχει, παρακμιακό εντελώς. Αλλά θα διαλυόταν. Ένα αυτό. Δεύτερον, δουλειά, άμα βγει η Ελλάδα από το ευρώ, πρέπει να, επειδή θα έχει εθνικό νόμισμα, για να αντιμετωπιστεί το χρέος, πρέπει να προχωρήσουμε σε γενναίο κούρεμα χρέους. Αν κάνουμε όμως γενναίο κούρεμα χρέους, για να μπορεί να γίνει βιώσιμο το χρέος της Ελλάδας, θα καταρρεύσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Γιατί τότε οι τράπεζες ήταν αυτές οι οποίες είχαν δανείσει την Ελλάδα. Έφυγαν βεβαίως τα χρέη. Επομένως θυσιάσανε την Ελλάδα. Θυσιάσανε την Ελλάδα και τη θυσιάζουν ακόμα. Χωρίς να έχει μέλλον, για να σώσουν το ευρώ, για να σώσουν την Ευρωζώνη, για να σώσουν τα ευρωπαϊκά κατεστημένα και τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Γιατί συνέβαινε αυτό η κυβέρνηση της αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα? Γιατί ξεπουλήθηκε. Διότι το αίσθημα της και η λογική της υποτέλειας ήταν πάνω από τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού. Και αυτό το κάνανε όλες οι κυβερνήσεις οι μνημονιακές. Βεβαίως διαχρονικά το έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα είναι ξενόδουλες κυβερνήσεις. Είναι εξαρτημένες κυβερνήσεις. Είναι κυβερνήσεις οι οποίες δίνουν λογαριασμό πρώτα απ' όλα στους ξένους και κατά δεύτερο λόγο, ό,τι περισσεύει δηλαδή για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό το έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας.
και το έχω παραστατικά στο μυαλό μου, τις κινήσεις του, έχω όλες τις δράσεις που ανέλαβε το τελευταίο διάστημα. Ήταν όλες προς μια κατεύθυνση. Να διαλύσει και να κατακρεουργήσει τη θέληση του ελληνικού λαού, να πετάξει τον κάλαθρο των Αχρήστων το περήφανο αυτό δημοψήφισμα και το όχι, ήτανε μια κατεύθυνση να γίνει αρεστός στη Μέρκελ, να γίνει αρεστός στα ευρωπαϊκά καθεστημένα και στην αμερικάνικη διοίκηση, οι οποίες πίεζαν βεβαίως αφόρητα. Η Ελλάδα τότε όμως είχε άλλο δρόμο και γι' αυτό το δρόμο επελέγει τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον δρόμο υπεδείκνυα εγώ και του έλεγα ότι στο τραπέζι πήγαινε και βάλε, έστω και την ίστατη στιγμή, έπρεπε από την αρχή να ξεκινήσεις το θέμα της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ως βιώσιμη, ρεαλιστική, εναλλακτική λύση η οποία έχει προοπτική για τη χώρα. Και ότι έχουμε κόκκινες γραμμές και ότι αν αυτές οι κόκκινες γραμμές δεν τηρηθούν, εμείς φεύγουμε από το Ευρωζώνη και το εννοούμε και πάμε στο εθνικό μας νόμισμα. Τώρα η Ελλάδα θα ήταν σε πολύ διαφορετική θέση. Αν η Ελλάδα δεν είχε μπει στο ευρώ, δεν θα έμπαινε ποτέ σε αυτή την κρίση που μπήκε. Και τώρα, αν φεύγαμε το 2015 και τώρα αν φύγουμε και όποτε το επιλέξουμε να φύγουμε, η Ελλάδα θα απογειωθεί πολύ γρήγορα και θα ξαναγίνει χώρα και όχι χώρος πάνω στον οποίο θα δυσοδομούν οι ξένοι, είτε τα κατεστημένα της Ευρώπης, Γερμανία κατά κύριο λόγο, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα. Τώρα μπροστά μας έχουμε τις ευρωεκλογές. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτές έχουν ένα ευρωπαϊκό χαρακτήρα ή ένα εσωτερικό πολιτικό χαρακτήρα. Και μία, θα λέει κανείς, μέτρηση μεταξύ των δυνάμεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτή η μέτρηση δεν αξίζει τον κόπο. Τι να μετρήσεις. Να μετρήσεις ομοειδή κόμματα, κόμματα με τις ίδιες πολιτικές. Ηγέτες οι οποίοι δεν διαφέρουν από μια σταγόνα νερού μόνο στη ρητορική και στην προέλευση. Όσον αφορά την πολιτική επιλογή, είτε Μητσοτάκης είτε Τσίπρας, είτε Τσίπρας είτε Μητσοτάκης, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι ευρωεκλογές έχουν σημασία τεράστια για την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να είναι απικία των Βρυξελών. Παρακολούθημα. Να είναι η χώρα που τρώει κλωτσιές και σφαλιάρες μονάχα. Η οποία δεν έχει μέλλον μέσα στο ευρωζωνικό τοπίο. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δομή και τα χαρακτηριστικά που έχει. Και πρέπει να το πάρουμε απόφαση αυτό. Να δούμε διαφορετικά την πορεία μας. Να καταλάβουμε ότι τολμηρές κινήσεις χρειάζονται τώρα. Δεν είμαστε σε άλλες εποχές που και τότε τα δόγματα αυτά της Ευρώπης και της Δύσης ήταν διάτρητα, αλλά τώρα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν υπάρχει Δύση τώρα. Άρα το πραγματικό διακύβευμα για τους πολίτες όταν βρεθούν σε αυτή την κάλπη πολλές φορές παρουσιάζει και κουβέντα. Μία κουβέντα. Ναι, ναι. Η Δύση είναι σε σύγκρουση. Δεν υπάρχει ενιαία Δύση. Εδώ προχθές απειλούσε η Γερμανία ότι θα πελάσει τον Αμερικάνο πρεσβευτή. Δεν υπάρχει ενιαία Δύση. Πάει, τελείωσε αυτό που λέμε Δύση. Δεύτερον, η Ευρωζώνη δεν έχει μέλλον. Είναι ένας παρικμασμένος χώρος. Είναι μια φυλακή η οποία φτωχοποιεί τους λαούς. Είδατε, βγήκε χτες ο Μακρόν και απαγόρευσε τις διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων. Χούντα στη Γαλλία, αστυνομική χούντα. Το αντιλαμβανόμεθα που βρισκόμαστε, γιατί υπάρχει κοινωνική εξέγερση στη Γαλλία. Μην κοιτάτε εδώ που καθόμαστε στους καναπέδες μας, παρόλο που είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση και από τη Γαλλία και από τους Γάλλους. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση της Ευρωζώνης. Στην Ευρωζώνη υπάρχει γενικότερη φτωχοποίηση και μια ανάπτυξη ανύπαρκτη, χωρίς μέλλον. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Η Ευρωζώνη καταραίει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μέλλον. Βγαίνει η Βρετανία. Μην κοιτάτε τις ταλαιπωρίες που υπάρχουν τώρα και τις διενέξεις. Η Βρετανία δεν κάθεται ποτέ κάτω από τη γερμανική μπότα. Ούτε στην Ευρωζώνη κάθισε, έφυγε. Δεν μπήκε ποτέ. Δεν θα κάτσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου κάνατε αυτή την ανάλυση. Και μετατοπίζεται όλη η οικονομία, η παγκόσμια οικονομία, ανατολικά. Μέσα στις 10 χώρες, 3 είναι μόνο δυτικές τώρα. Το 2030 θα είναι μόνο μία δυτική στις 10 πλουσιότερες χώρες. Μόνο μία δυτική χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ο κόσμος αλλάζει, το περιβάλλον αλλάζει, η περιοχή μας αλλάζει. Εμείς είμαστε κολλημένοι και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το συμφέρον μας. Δείτε τι κάνει η Τουρκία. Παίζει σε όλα τα ταμπλό. Ναι, έχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Έχουν ανοίξει και οι ορίες της Τουρκίας. Είμαστε Ισραηλινοί δορυφόροι. Ορίστε τι χάλια υφιστάμεθα.
Πήγε στην Ιερουσαλήμ ο Πρωθυπουργός για έναν αγωγό που δεν έχει φυσικό αέριο, απλώς για να εξυπηρετήσει στρατηγικά σχέδια του Ισραηλινού, Αμερικανο-Ισραηλινού άξονα. Και βγαίνουν οι Παλαιστίνοι, μας καταγγέλουν ότι δεν υπολογίζουν τα δικά τους θαλάσσια δικαιώματα με τον East Med. Βγαίνει ο Λίβανος και μας καταγγέλει, βγαίνει η Συρία και μας καταγγέλει. Δεν τα αντιλαμβανόμεθα αυτά, δεν τα γράφουμε πουθενά, δεν τους δίνουμε σημασία. Η Ελλάδα είναι από παντού πολιορκημένη αυτή την ώρα και δεν μπορεί να ανασάνει με αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό λέω ότι οι ευρωεκλογές έχουν πολύ μεγάλη εθνική και κοινωνική σημασία για τη χώρα μας. Διότι το αποτέλεσμα που θα βγάλουμε και τους ευρωβουλευτές που θα βγάλουμε θα παίξουν ρόλο για το μέλλον αυτής της χώρας. Τι θα είναι, σκύψε και προσκύνησε τις Βρυξέλλες ή θα είναι ευρωβουλευτές με εθνικό ανάστημα που θα υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα στις Βρυξέλλες τα συμφέροντα αυτής της χώρας και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Δεύτερον, έχουν και ευρωπαϊκή διάσταση. Βεβαίως είναι προφανής αυτή η διάσταση, διότι εδώ θέλει ανατροπή αυτή η Ευρώπη. Δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με αυτόν τον τρόπο. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα που μου έχετε θέσει και που μου έχετε ανοίξει. Το ένα έχει να κάνει με το σε τι φάση μας βρίσκει στα εξωτερικά μας θέματα. Και εδώ ουσιαστικά βλέπουμε την εφαρμογή ενός μοντέλου στις πρέσπες και αν έχουν ανοίξει ορέξεις με φόντο τα όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και στα ελληνοτουρκικά και με φόντο τις κινήσεις που γίνονται. Βεβαίως έχουν ανοίξει ορέξεις, το είπαν ανοιχτά κιόλας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι το μοντέλο προσπών θα το εφαρμόσει στο Αιγαίο. Ήδη έχει εφαρμοστεί, ήδη έχει προχωρήσει. Η Ελλάδα τελεί υπό ακροτηριασμό για να είμαστε πραγματικοί και να βλέπουμε την αλήθεια και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τελεί υπό ακροτηριασμό από την Τουρκία. Αμφισβητούνται όχι μόνο τα θαλάσσια δικαιώματά μας στο Αιγαίο, αλλά και το Αιγαίο έχει γίνει ουδέτερη ζώνη, έχει ρευστοποιηθεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί έξω από την Αττική να πάει να κάνει στα 7 μίλια γεώτρηση ή οποιαδήποτε θαλάσσια έρευνα. Απαγορεύεται με το πρωτόκολλο της Βέρνης που έχει δέσει τα χέρια της χώρας μας και τα πόδια και μας έχει καταντήσει ομήρους και παρακολουθήματα της Τουρκίας. Δεν τα λέμε αυτά. Δεν λέγονται. Μόνο ο Λαφαζάνης τα λέει, αλλά δεν βγαίνει κανένας να το διαψεύσει, να μου πει δεν είναι έτσι. Όχι, μπορούμε έξω από το Θερμαϊκό να κάνουμε έρευνα. Για να πάνε να κάνουν έρευνα, να δούμε πού έχουν παραδώσει το Αιγαίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την αλήθεια λέω. Αν θέλουμε να τη βλέπουμε. Και βεβαίως ακολούθησε και η γκριζοποίηση νησιών. Πού πάνε τα Ήμια, πού πήγαν τα Ήμια. Και μόνο τα Ήμια είναι. Πόσες νησίδες και βραχονησίδες η Ελλάδα δεν μπορεί να πλησιάσει. Παρ' όλα αυτά, κύριε Λαφαζάνη. Λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση. Απ' την άλλη, την Κύπρο. Βλέπετε τι γίνεται με την Κύπρο. Και ότι η Τουρκία αμφισβητεί σχεδόν όλη την Κυπριακή ΑΟΣ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και λέμε, μιλάνε για πρέσπες. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Πώς θα ονομάσουμε το Αιγαίο με βάση τη λογική των πρεσπών. Πού θα πούμε ότι είναι το Καστελόριζο. Μήπως θα πούμε ότι είναι στον Ειρηνικό ωκεανό ή στον Ατλαντικό ωκεανό. Τι θα πούμε. Παρ' όλα αυτά, για να πάμε προς το κλείσιμο, δύο ερωτήματα. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσαν 4 χρόνια θητείας και ολοκλήρωσαν μια περίοδο μέσα σε μια κρίση, μέσα σε μνημόνια, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, με συνέργειες και με συνεργασίες και με τον κύριο Καμένο. Τώρα με ένα άνοιγμα που έχει να κάνει με την κέντρο αριστερά. Δεν νομίζει κανείς ότι αυτή η πρόταση δεν πέρασε μέχρι το τέλος. Πέρασε τελικά. Και πόσο προσέγγισε τον ελληνικό λαό. Νωρίτερα είπατε ότι είναι στον καναπέ. Βεβαίως είναι στον καναπέ ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως ένα πρόβλημα στην πολιτική μας ζωή είναι αυτή η ευρεία συνένεση η οποία εκφράζεται πολλές φορές και με αντιπολιτευτικούς όρους. Λέει ο άλλος ότι είμαι αντιπολίτευση, αλλά στην ουσία συνενεί με την κυβερνητική πολιτική και την υποβοηθάει. Αυτή τη στιγμή η Βουλή δεν έχει αντιπολίτευση. Αν η Λαϊκή Ενότητα ήταν στη Βουλή, ήμασταν μέσα στη Βουλή, αυτή την ώρα το πολιτικό σκηνικό θα έχει ανατραπεί. Γιατί η Βουλή δεν έχει αντιπολίτευση. Και δεν έχει αντιπολίτευση όχι μόνο από τα κατεστημένα μνημονιακά κόμματα, αλλά και από τα άλλα κόμματα. Εμείς γι' αυτό κάνουμε τον αγώνα να μπούμε στη Βουλή για να ταράξουμε τα νερά. Για να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση, να δώσουμε άλλη κίνηση στην πολιτική μας ζωή και άλλη τροπή. Και πώς αυτό σημαίνει λαϊκή. Είμαστε εκτός Βουλής και είμαστε η μόνη αντιπολίτευση πάλι που μας βλέπει ο κόσμος. Παντού. Σε όλα τα μέτωπα είμαστε παρόντες. Εγώ έχω από τους κυβερνώντες 5 δικογραφίες. Το φαντάζεται κανείς. Ποιος το ξέρει αυτό.
Το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό. Ότι εγώ, ο οποίος ήμουνα η μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ και του παλιού συνασπισμού, είμαι υπόδικος με το μισό ποινικό κώδικα και αν δικαστώ για όλα αυτά θα φάω 16 χρόνια φυλακή. Και οι άλλοι πηγαίνουν με πλημελήματα, άκουσον, για 100 νεκρούς, 35 νεκρούς, όλα πλημελήματα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Εγώ είμαι ο κλέφτης, εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να πληρώσει, υποτίθεται, την ύφη για τη μνημονιακή και μεταμνημονιακή εντός εισαγωγικών περίοδο. Και όλοι οι κλέφτες έξω, όλοι στο απειρόβλητο, όλοι όσοι κάνανε εγκλήματα, όλοι έχουν υπογράψει μνημόνια παράνομα και αντισυνταγματικά, για τα οποία έχουμε κάνει και μήνυση, και μήνυση για τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, και όλα είναι στο ψυγείο, ούτε στο αρχείο ούτε τα προωθούν, στο ψυγείο. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι βεβαίως κάθεται ο ελληνικός λαός στον καναπέ, αλλά και κάποιοι φροντίζουν να τον βιδώσουν στον καναπέ του. Δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνη ο κάθε πολίτης. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Δεν υπάρχει κανένας που να πει εγώ δεν ήξερα, δεν άκουσα. Και να κάποιοι είπαν ότι δεν διαβάσανε, αλλά εν πάση περιπτώσει με ειρωνία αντιμετωπίζονται. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι δεν διαβάσαμε. Και εγώ να έλεγα δεν διάβασα και να πήγα να ψήφιζα το τρίτο μνημόνιο. Έλεος. Λοιπόν, κανένας μας. Όλοι έχουμε ευθύνες, αλλά κάποιοι έχουν πολύ περισσότερες. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω και για την υποψηφιότητα του Θανάση Πετράκου. Σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου, ένας από τους στενούς σας φίλους και συνεργάτες και ένας άνθρωπος που έχει δώσει και τα δείγματα γραφής στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι ο Θανάσης Πετράκος θα έδινε μια άλλη εικόνα στην Πελοπόννησο, μια άλλη πορεία στην Πελοπόννησο, μια άλλη φωνή στην Πελοπόννησο. Χρειάζεται φωνή η Πελοπόννησο, όχι για τα συμφέροντα, όχι για τις κλεψιές και τις απατεωνιές. Χρειάζεται μια έντιμη φωνή, δημοκρατική φωνή, η οποία να αγαπάει πραγματικά αυτή την περιφέρεια, την Πελοπόννησο, ιστορική περιφέρεια, μήτρα της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο Θανάσης ο Πετράκος. Μην το βλέπετε κάποιοι που δεν είσαστε αριστεροί, μα ο Θανάσης ο Πετράκος που είναι αριστερός. Μην το πάτε έτσι μόνο. Βεβαίως κατανοώ την ιδεολογική πλευρά, αλλά πρώτα απ' όλα είναι η περιφέρειά σας, είναι η πόλη σας, είναι η Ελλάδα μας. Και εδώ η Ελλάδα αυτή την ώρα χρειάζεται πολιτικές οι οποίες θα είναι σωτήριες από έντιμους ανθρώπους, δίκαιους ανθρώπους που θα βάλουν στην άκρη πράγματα τα οποία είναι εμπόδια σχεδόν από την Επανάσταση του 21 και μετά όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Τον κοντζαμπασισμό, τον νεποτισμό, τη φαυλοκρατία, τη διαφθορά, την πελατειοκρατία, όλα αυτά τα οποία τα ζούμε και μας πληγώνουν, αλλά και εμείς τα ανεχόμαστε και δεν βλέπουμε ότι πρέπει να τα γκρεμίσουμε. Ο Πετράκος είναι για την περιφέρεια, λοιπόν, Πελοποννήσου. Η καλύτερη επιλογή, εγώ θα έλεγα η μόνη επιλογή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη γνώμη. Να είστε καλά, κύριε Κανελόπουλε, και εγώ ευχαριστώ.